για τον Ναγκησίσι! Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων! Βρισκόμαστε στο μπάνιο του σπιτιού του Μίμη! Βουρτσίζουμε τα δόντια μας και πλενόμαστε! Θέλεις να μας κάνεις παρέα! Ζήτω! Εσύ είσαι! Σε περίμενα να γυρίσεις. Έλα μαζί μας στο μπάνιο του Μίμη. Η ΣΥΣΥ πήγε στον οδοντίατρο, όπου να δεν θα γυρίσει. Γεια σου! Βρισκόμαστε στο σπίτι του Μίμη, στο μπάνιο! πλενόμαστε και βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Ναι, μπορείς, 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 Τι λες, Μίμη? Μπορείς, 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 Θέλεις λίγη οδοντόκρεμα ακόμα? Νομίζω ότι ήδη έχει πολύ οδοντόκρεμα στο στόμα του. Προσπαθούσε να πω ότι μου αρέσει αυτή η γεύση οδοντόκρεμα. Τι γεύση έχει, Μίμη? Φράουλα. Θα δοκιμάσω αυτήν την οδοντόκρεμα με γεύση μουρο. Ούψ! Γεια σας, παιδιά! Τι ήσουν, Σίση! Αν έμπαινες ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα, τώρα θα είχες γεύση μουρο! Για τι πράγμα μιλάει η Φιφί? Για τον Ζήση! Ζούληξε κατά λάθο το σωληνάριο της οδοντόκρεμας και πασάλιψε την πόρτα! Ζήση, γιατί λερώνεις το μπάνιο του Μίμη? Θα το καθαρίσω Πώς είσαι εσύ! Μια χαρά Μόλις γύρισα από τον οδοντίατρο Μου χάρισε ένα αυτοκόλλητο επειδή ήμουν καλό κορίτσι Ένα από τα παλιά μου δόντια βγήκε και στη θέση του τώρα φυτρώνει καινούριο Σε πονάει Λιγάκι. Με ενοχλεί όταν τρώω κάτι σκληρό, όπως μήλα ή γλυκά. Εγώ δεν θα άντεχα χωρίς γλυκά. Ξέρεις όμως ότι δεν κάνουν καλό στα δόντια σου. Ναι. Προσπαθώ να μην τρώω πάρα πολλά και πλένω τα δόντια μου τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Αν καταφέρεις να απλώσεις την οδοντόκρεμα πάνω στην οδοντόβουλτσα... <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά τριγύρω στο μπάνιο! Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις! Κάνε κλικ εδώ και εκεί! Έχω ένα παιχνίδι για δόντια, χαυλιόδοντες, κέρατα και ράμφι. Πρέπει να τα ταιριάξεις με τα ζώα στα οποία ανήκουν. Τι λες, μπορείς να τα καταφέρεις. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι τη λύπη από τα ζώα. Βάλε το κεφάλι κάτω και φύγαμε. Γεια σου. Έχεις πάει ποτέ στον οδοντίατρο. Φαντάσου πως θα σου φαινόταν μία επίσκεψη στον οδοντίατρο αν είχε τρεις χιλιάδες δόντια όπως ο μεγάλος λευκός καρχαρίας ατελείωτη. Το ήξερε ότι τα ζώα έχουν διαφορετικά δόντια και ότι τα χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο. Έχω ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να ταιριάξει κάθε πλασματάκι με το μέρος του σώματός του που λείπει. Πρώτα θα σου δείξω ένα πλάσμα που δεν έχει ούτε χαυλιόδοντες, ούτε κέρατα, ούτε δόντια, ούτε ράμφος. Μετά θα σου πω μερικά πράγματα για να σε βοηθήσω να βρεις το μέρος που λείπει. Εσύ πρέπει απλώς να κάνεις κλικ στο κουμπί που πιστεύεις ότι θα δώσεις στο ζωάκι το κατάλληλο μέρος που λείπει από το σώμα του. Όταν δώσεις οκτώ μέρη του σώματος στα σωστά ζώα θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ξεκινάμε λοιπόν. Λοιπόν, να το πρώτο ζωάκι που του λείπει κάτι σημαντικό. Τι νομίζεις ότι χρειάζεται αυτή η πάπια για να πιάνει την τροφή της βουτώντας το νερό. Κάνε κλικ σε ένα από τα κουμπιά για να δώσει σε αυτό το ζώο χαβλιόδοντες, κέρατα, δόντια ή ράμφος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από την πάπια έλειπε το ράμφος της. Οι πάπιες έχουν μεγάλα και πλατιά ράμφη με τμήματα σαν χτένες στις άκρες για να παγιδεύουν την τροφή τους. <μυρίζει> Τώρα το επόμενο ζωάκι. Το μικροσκοπικό κολυμπρί πεταρίζει ανάμεσα στα λουλούδια για να μαζέψει νέκταρ. Ξέρεις τι χρησιμοποιεί για να φτάσει βαθιά στην καρδιά των λουλουδιών. Κάνε κλικ στο κουμπί για να δώσεις στο ζωάκι αυτό που του λείπει. Μπράβο! Το κολυμπρί χρησιμοποιεί το μακρό στενοράμφο του για να φτάσει στην καρδιά των λουλουδιών και να πιει τον έκτερ τους. Έχει επίσης μακριά γλώσσα για να ρουφάει τον έκταρα από λουλούδια με παράξενο σχήμα, όπως το άνθος του Αγιοκλήματος. Ας δούμε ένα άλλο πλάσμα. Αυτό είναι ένα τουκάν. Μπορείς να μαντέψεις ποιο πολύχρωμο μέρος του σώματος χρειάζεται για να φάει το φαγητό του. Κάνε κλικ στο κουμπί με τους χαβλιόδοντε τα κέρατα, τα δόντια ή το ράμφος. Έκανε τη σωστή επιλογή. Από το τουκάν έλειπε το τεράστιο ράμφος με το μαύρο και πορτοκαλί χρώμα. Χρησιμοποιεί την άκρη του ράμφους του για να μαζεύει τροφή και μετά την άζει πίσω το κεφάλι του για να πέσει η τροφή μέσα στο στόμα του. Τώρα το επόμενο ζωάκι. Πω, πω, Αυτό το ελάφι έχασε κάτι που μοιάζει με κλαδιά δέντρου. Κάνε κλικ σε ένα από τα κουμπιά για να δώσει σε αυτό το ζώο χαυλιόδοντες, κέρατα, δόντια ή ράμφος. Σωστά! Τα κέρατα του ελαφιού είναι σκληρά και λεπτά. Όταν τα κέρατα του ελαφιού αρχίζουν να φυτρώνουν, είναι κοντά και ίσια. Αλλά όσο το ελάφι μεγαλώνει, γίνονται όλο και πιο μακριά και καταλήγουν να σχηματίσουν κλαδιά. Ας δούμε ένα άλλο πλάσμα. Μήπω μπορεί να μαντέψεις... ...τι λύπη από αυτό το φίδι. Κάνε κλικ στο κουμπί για να δώσεις στο ζωάκι αυτό που του λείπει. Έχεις απόλυτο δίκιο! Μόνο τα δηλητηριώδη φίδια έχουν μακριά μητερά δόντια. Τα δόντια των φιδιών πέφτουν και ξαναφυτρώνουν πολλές φορές τον χρόνο. Τώρα το επόμενο ζωάκι. Κάτι πράγματα πολύ μακριά λείπουν από αυτό τον οδόβενο. Μπορείς να μαντέψεις πια. Κάνε κλικ στο κουμπί με τους χαβλιόδοντες, τα κέρατα, τα δόντια ή το ράμφος. Μπράβο! Ο οδόβενος έχει δύο πολύ μακριά δόντια στραμμένα προς τα κάτω. Μερικές φορές τα χρησιμοποιεί σαν γάντζους για να σκαρφαλώνει στον πάγο. Ας δούμε ένα άλλο πλάσμα. Αυτός είναι ένας καρχαρίας. Μπορεί να βρει κάποια πολύ κοφτερά πράγματα για το φίλο μα από τη θάλασσα. Κάνε κλικ σε ένα από τα κουμπιά για να δώσει σε αυτό το ζώο χαβλιόδοντε, κέρατα, δόντια ή ράμφο. Έκανε τη σωστή επιλογή. Ο Καρχαρίας έχει πολλές σειρές δοντιών τις σειρέ των παλιών δοντιών αντικαθιστούν νέα δόντια. Μερικές φορές μάλιστα αλλάζουν μέσα σε μια εβδομάδα. Σκέψου πόσες επισκέψεις στον οδοντίατρο θα σήμαινε αυτό για μας. <Κι> Τώρα το επόμενο ζωάκι. <Κι> από αυτόν τον ελέφαντα λείπουν κάποια μέρη από ελεφαντόδοντο. Μήπως μπορείς να μαντέψεις πια. Κάνε κλικ στο κουμπί για να δώσεις στο ζωάκι αυτό που του λείπει. Σωστά! Από τον ελέφαντα έλειπαν οι μεγάλοι του χαβλιόδοντες. Αυτό το τεράστιο ζώο είναι το πιο μεγάλο ζώο που ζει στη στεριά και έχει τα πιο μεγάλα δόντια που υπάρχουν. Τους χαβλιόδοντες. Οι ελέφαντες χρησιμοποιούν τους χαυλιόδοντές τους για να σκάβουν αναζητώντας τροφή και νερό. <Κι> Τέριαξες όλα τα ζώα με τα μέρη του σώματός τους που λείπουν. Επειδή είσαι τόσο έξυπνο παιδί, έχω ένα κομμάτι του παζλ ειδικά για σένα. Γεια σου! Αχ! Τι συμβαίνει, Σίσσυ! Βγάζω καινούριο δόντι. Μερικές φορές με πονάει λιγάκι. Ήρθε η νεράιδα των δοντιών για να πάρει το παλιό δόντι σου! Ναι! Το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι μου τη νύχτα. Όταν ξύπνησα το πρωί, το δόντι έλειπε! Στη θέση του, η νεράιδα είχε αφήσει ένα κέρμα. Ουάου! Τι νομίζεις ότι κάνει η νεράιδα τα παλιά μας δόντια? Δεν ξέρω. Μπορεί να φτιάχνει ένα τεράστιο κολλέ από δόντια. Μπορεί να τα φυτέψει στο χώμα για να φυτρώσουν καινούρια. Μήπως φύτεψες δόντια στο χώμα, φιφί. Όχι, Μίμη! Γιατί ρωτά! Γιατί έχεις αφήσει ένα μεγάλο σημάδι από λάσπη στην πετσέτα μου! <laughs> Συγγνώμη, Μίμη! Έπεσα την ώρα που έκανα σκέιτμπορτ και γέμισα λάσπες! Και ποιος έχει σε όλα αυτά τα νερά στο πάτωμα? Ε, εγώ φταίω. Γέμισα τον Ιπτήρα μέχρι πάνω και το νερό ξεχύλισε. Μπορεί εμείς να πλαινόμαστε, αλλά το μπάνιο έχει γίνει άνω κάτω. Πρέπει να καθαρίσω και την οδοντόκρεμα που έριξα στην πόρτα. Πω, πω Καλό θα ήταν να καθαρίσουμε λίγο το μπάνιο. Στο μεταξύ εσύ μπορείς να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις. Αν το νερό είναι πολύ κρύο την ώρα που κάνεις ντους ή μπάνιο, μπορεί να κάνεις μπρρρρρρ. Έχω ένα παιχνίδι για τις λέξεις που αρχίζουν με ήχους όπως μπρ, φρρρρ και τρ. Όταν βρίσκεις τις σωστές καταλήξεις, μερικά χαζούλικα τερατάκια θα χαίρονται. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι τα γκρινιάρικα τερατάκια! Τρομερά! Φρρρ. Μπράβο που ήρθες! Θέλεις να γνωρίσεις ένα άγριο γκρα... σωστή λέξη για κάτι είναι πολύ κακό και φως. <Ρι> Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να φτιάξεις το κέφι του Γρηγόρη και των φίλων του βρίσκοντας τις σωστές καταλήξεις των λέξεων. Να μια γραβάτα! <Ρι> Ο Γρηγόρης ξέρει πώς αρχίζει η λέξη γραβάτα. Αρχίζει με γρ. Αλλά δεν μπορεί να βρει την κατάληξη. Μπορείς να τον βοηθήσεις. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για τη λέξη γραβάτα επιλέγοντας από εδώ. Αυτό είναι! Γραβάτα! Στο παιχνίδι μου θα γνωρίσεις αρκετά γκρινιάρικα τερατάκια σαν το γρηγόρι. Πρώτα όμως θέλω να ξέρω πώς θα πας με τις λέξεις. Αν τα πας τρομερά καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως οι γνώση σου για τις λέξεις είναι τρομακτικές, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν βοηθήσεις τα τερατάκια να φτιάξουν έξι λέξεις, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τα τερατάκια. Αυτή είναι η φρίνη. να τη βοηθήσεις να φτιάξει τη λέξη φρίδι. Μπορεί να βρει τη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσει αυτήν τη λέξη. Φρύδι. Καλή επιλογή. Φρίδι. Φρίδι. Αυτός είναι ο γρηγόρις. Τη λέξη γραβάτα. κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρωθεί αυτή η λέξη. σωστά. γραβάτα. γραβάτα. αυτός είναι ο Θρασίβουλος θρ. θέλει να τον βοηθήσεις με τη λέξη θρόνος. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Μπράβο σου! Θρόνος! Θρόνος! Μου φαίνεται ότι αυτά τα κατσούθηκα γκρινιάρικα τερατάκια πρέπει να σηκώθηκαν από το κρεβάτι τους με νεύρα. Αυτός είναι ο Γρηγόρης. Καρρρ μπορείς να τον βοηθήσεις να φτιάξει τη λέξη γραφείο. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Γραφείο. Γραφείο. Αλλά. Αυτή είναι η Φρίνη. Φρρρ. Πρέπει να τη βοηθήσεις να φτιάξει τη λέξη Φράουλα. Μπορείς να βρεις τη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Φράουλα. Φράουλα. Ζήτω! Έφτιαξες έξι θεό λέξεις Επειδή τα πήγες τρομερά Με τις λέξεις Σου αξίζει ένα κομμάτι του πάζλ Γεια σου Το μπάνιο δείχνει πολύ πιο τακτοποιημένο τώρα Όλα τα παιχνίδια του Μίμη για την πανιέρα Είναι τακτοποιημένα Το ένα δίπλα στο άλλο Πολύ λίγος! <laughs> Χάρη σε αυτά, το μπάνιο έχει πολύ πλάκα! Mm. Τι έγινε, φιφί; Σκέφτομαι να αλλάξω στυλ! Τι λέτε! Ωραία ιδέα! Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν είμαι σίγουρη! Ίσως θα έπρεπε να κουνάω λίγο περισσότερο τα αυτιά μου! και μου φαίνεται ότι η μύτη μου παρά είναι μεγάλη. Νομίζω ότι ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα με τη μύτη σου, Φιφί. Ποιο είναι, Μίμη? Ότι μυρίζει. Μίμη, νομίζω ότι όλοι μυρίζουμε πολύ όμορφα τώρα που πληθήκαμε και βουρτσίσαμε τα δόντια μας. Διασκέδασες καθόλου με την καθαριότητα στο μπάνιο. Κάνε κλικ τριγύρω για να παίξεις τα παιχνίδια μας ή κάνε κλικ στο δωμάτιο για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν. Μου αρέσει να έχω δόντια ωραία και καθαρά. Είναι από τα καλύτερα στοιχεία της εμφάνισής μου. Έχω ένα παιχνίδι με δόντια αλλά είναι ειδικά δόντια που έχουν πάνω τους καταπληκτικές προσθέσεις. Θα πρέπει να προσθέσεις μερικούς αρκετά μεγάλους αριθμούς. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι. Χαμογελάστε παρακαλώ! Ώρα για μερικά προβλήματα με δόντια. Γεια σου! Όταν βγάζεις τους φίλους σου φωτογραφία, τους λες «Χαμογελάστε». Έτσι εκείνοι χαμογελούν. Δοκίμασέ το. Πες «Χαμογελάστε». «Χαμογελάστε». Μου αρέσει να χαμογελώ. Για την ακρίβεια χαμογελώ όλη την ώρα. Στο παιχνίδι μου θα δούμε ένα στόμα που χαμογελάει πλατιά και που στα δόντια του υπάρχουν αριθμοί πρέπει να προσθέσεις τον αριθμό της πάνω δοντοστοιχείας στον αριθμό της κάτω δοντοστοιχείας. Όταν βρεις τη σωστή απάντηση, να τι θα δεις. Αν όμως δεν απαντήσεις σωστά, να τι θα γίνει. <laughs> <laughs> Η αριθμή που πρέπει να προσθέσεις είναι αρκετά μεγάλη. Είναι πιο εύκολο να βρεις το αποτέλεσμα αν προσθέσεις πρώτα τους αριθμούς που είναι δεξιά. Αυτοί δηλώνουν τις μονάδες. 3 συν 1 ίσον 4. Μετά πρόσθεσε τους αριθμούς στα αριστερά. Αυτοί δηλώνουν τις δεκάδες. 1 συν 2 ίσον 3. Τρεις δεκάδες κάνουν 30. Πρόσθεσε τώρα το 30 με το 4 και το αποτέλεσμα θα είναι 34. Άρα 13 συν 21 ίσον 34. Θα κάνω κλικ στο κουμπί με τον αριθμό 34. Α δούμε αν απάντησα σωστά. πριν ξεκινήσεις πρέπει να μάθω πόσο καλά τα πας με τις πράξεις. Αν θέλεις να προσπαθήσεις να κάνεις μερικές δυσκολούτσικες προσθέσεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμω πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις με πολύ δύσκολες προσθέσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Εντάξει λοιπόν, όταν κάνεις σωστά έξι πράξεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, χαμογέλασε σε παρακαλώ. Να η πρώτη πράξη. 30. Συν. 15. Ξέρεις την απάντηση. Μπράβο σου. 30. Συν. 15. Ίσον. 45. Χαμογέλασε! Να μια ολοκένουργια πράξη! 20 Συν 13 Πόσο μας κάνει? Έχεις απόλυτο δίκιο! 20 Συν 13 Ίσον 33 Χαμογέλασε! Να μια ολοκένουργια πράξη! 30 συν 16. Ξέρεις την απάντηση. Πάρα πολύ σωστά. 30. Συν 16 ίσον 46. Όταν τρώμε δεν μιλάμε εκτός από μία περίπτωση. Ποια... Όταν μασάμε τα λόγια μας. <laughs> <laughs> τώρα η επόμενη πράξη τριάντα συν έντεκα ξέρεις την απάντηση τριάντα συν έντεκα ίσον 41. τέλεια να άλλη μια χαμογελαστή πράξη τριάντα Συν 19. Κάνε κλικ στην απάντηση. 30. Συν 19 ίσον 49. Και τώρα η τελευταία πράξη. 30. Συν 13. Κάνε κλικ στην απάντηση. Συν, δεκατρία ίσον, 43 γιου! Υπολογισέ και τι έξι χαμογελαστέ προσθέσει! Μια και τα πήγε τόσο καλά με τι χαρούμενε προσθέσει σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να πληθυγείς. Θέλεις να κοιταχτείς τον καθρέφτη. Θέλεις να κοιταχτείς τον καθρέφτη. Έχω ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις στο μπάνιο. Μπορείς να βοηθήσεις ένα κοριτσάκι, τη Μαρίνα, να βουρτσίσει τα δόντια της, να λούσει τα μαλλιά της και να κάνει μπάνιο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι της καθαριότητας. Έλα να γνωρίσεις τη Μαρίνα. Γεια σου, αυτή είναι η Μαρίνα. Σήμερα είναι στο μπάνιο και έχει πολλά να κάνει. Θα τη βοηθήσεις? Πρώτα θα σου πω τι θέλει να κάνει η Μαρίνα. Μετά θα σε ρωτήσω σε ποιο σημείο του δωματίου πρέπει να πάει για να το κάνει. Εσύ πρέπει απλώς να κάνεις κλικ στη Μαρίνα και να την οδηγήσεις στο σωστό σημείο του μπάνιου. Στη συνέχεια θα σου ζητήσω να βρεις τα αντικείμενα που χρειάζεται για κάθε δραστηριότητα. Όταν τα βρεις, κάνε κλικ πάνω τους. Όταν βοηθήσεις τη Μαρίνα σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε. Η Μαρίνα θέλει να κάνει μπάνιο. Πού νομίζεις ότι πρέπει να πάει η μαρίνα για να κάνει μπάνιο? Αυτό είναι. Η μαρίνα πρέπει να πάει δίπλα στην πανιέρα για να ανοίξει το νερό. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλει η μαρίνα στην πανιέρα? Ούψ, αυτό δεν είναι σωστό. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλει η Μαρίνα στην πανιέρα? Σωστά! Πρέπει πάντα να προσέχεις όταν ανοίγεις τη βρύση. Το καυτό νερό μπορεί να σε ζεματίσει. Να ανοίγεις πρώτα τη βρύση για το κρύο νερό. Η μπανιέρα πρέπει να γεμίσει με ζεστό νερό από τη βρύση. Να μην είναι όμως καυτό γιατί η Μαρίνα μπορεί να καεί. Η Μαρίνα τρελαίνεται να παίζει με τις σαπουνόφουσκες στο μπάνιο της. Τι νομίζεις ότι πρέπει να ρίξεις το νερό για να δημιουργηθούν σαπουνόφουσκες. Μπράβο! Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Το αφρόλουτρο δημιουργεί πάρα πολλές σαπουνόφουσκες για να παίξει η Μαρίνα. Τι χρειάζεται τώρα η Μαρίνα για να πλύνει το σώμα της? Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Η Μαρίνα χρειάζεται σαπούνι. Η Μαρίνα χρειάζεται ένα πράγμα ακόμη προτού μπει στην πανιέρα. Το αγαπημένο της παιχνίδι για το μπάνιο. Μπράβο. Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Τι είναι ένα χταποδάκι και δύο γαρίδες στην πανιέρα σου? Λουζομεζές! Ετοιμάστηκες για την επόμενη δραστηριότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Μαρίνα θέλει να βουρτσίσει τα δόντια της. Πού νομίζεις ότι πρέπει να βρίσκεται η Μαρίνα για να βουρτσίσει τα δόντια της? Μάντεψε σωστά! Για να βουρτσίσει τα δόντια της η Μαρίνα πρέπει να βρίσκεται στον υπτήρα. Τι χρειάζεται η Μαρίνα για να βουρτσίσει τα δόντια της? <Τι> Μάντεψε σωστά! Μια οδοντόβουρτσα! Πρέπει να βάλεις κάτι πάνω στην οδοντόβουρτσα. Μπορείς να μαντέψεις τι? τι? Σωστά! Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Η Μαρίνα χρειάζεται λίγη οδοντόκρεμα. Είναι ώρα να βουρτσίσει τα δόντια της. Η Μαρίνα τέλειωσε το βούρτσισμα των δοντιών της. Τώρα πρέπει να ξεπλύνει το στόμα της. Τι θα χρειαστεί? Πρέπει πάντα να προσέχεις όταν ανοίγεις τη βρύση. Το καυτό νερό μπορεί να σε ζεματίσει. Να ανοίγεις πρώτα τη βρύση για το κρύο νερό. Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά. Τώρα πρέπει να ξεπλύνει το στόμα της με κρύο νερό. Το πρόσωπο της Μαρίνας έχει βραχεί λιγάκι. Με τι θα το σκουπίσει... Μπράβο! Ξέρεις πραγματικά να βάζεις τα πράγματα στη σωστή σειρά! Λίγο σκούπισμα ακόμα με την πετσέτα και τελειώσαμε! Τι αστραφτερά δόντια που έχεις Μαρίνα! Επειδή βοήθησες τόσο πολύ, η Μαρίνα μου ζήτησε να σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ! Νομίζω ότι έχω πλύνει τα δόντια μου εκατοντάδες φορές στη ζωή μου ως τώρα. Δεν με πειράζει όμως, γιατί μου αρέσουν οι μεγάλοι αριθμοί. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου και να προσθέσεις μεγάλους αριθμούς. Ώρα για μερικά προβλήματα με δόντια. Μου αρέσει να έχω δόντια ωραία και καθαρά. Είναι από τα καλύτερα στοιχεία της εμφάνισής μου. Έχω ένα παιχνίδι με δόντια, αλλά είναι ειδικά δόντια που έχουν πάνω τους καταπληκτικές προσθέσεις. Θα πρέπει να προσθέσεις μερικούς αρκετά μεγάλους αριθμούς. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι. Χαμογελάστε παρακαλώ. Ας δούμε μερικές ωραίες μασέλες. Γεια σου και πάλι. Θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου σε μερικές ακόμα δύσκολες πράξεις. Αν δεν ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι μου με τις πράξεις της οδοντοστοιχίες, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις. Πριν ξεκινήσεις, πρέπει να μάθω πόσο καλά τα πας με τις πράξεις. Αν θέλεις να προσπαθήσεις να κάνεις μερικές δυσκολούτσικες προσθέσεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις με πολύ δύσκολες προσθέσεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν απαντήσεις σωστά σε έξι πονηρές πράξεις, θα κερδίσεις ένα ξεχωριστό βραβείο. Λοιπόν, χαμογέλασε σε παρακαλώ. Να η πρώτη πράξη. 13 συν 11. Πόσο μας κάνει? Πάρα πολύ σωστά. 13 συν 11 ίσον 24. Τέλεια! Να άλλη μια χαμογελαστή πράξη. 35 συν 11. Ξέρει την απάντηση. Πάρα πολύ σωστά. 35 συν 11 ίσον 46. Χαμογέλασε. Να, μια ολοκένουργια πράξη. 22 συν 14. Ξέρει την απάντηση. Πάρα πολύ σωστά. 22 συν 14 ίσον 36 Πού είναι το καλύτερο μέρο για να κρύψει μια τούρτα, Στο στόμα σου. <laughs> Τέλεια! Να άλλη μια χαμογελαστή πράξη. 17 συν 12 Πόσο μας κάνει? 17 συν 12 ίσον 29 Τέλεια! Να άλλη μια χαμογελαστή πράξη! 36 συν 12 Ξέρεις την απάντηση! 36 συν 12, Ίσον, 48. Και τώρα η τελευταία πράξη. 27 συν 11. Πόσο μας κάνει? 27 συν 11. Ίσον, 38. Γιουπί! Υπολόγισες και τις έξι χαμογελαστές προσθέσεις βοήθησες με τόση προθυμία να κάνουμε τις πράξεις που θέλω να σου προσφέρω ένα ξεχωριστό βραβείο. Να, μερικά αστεία χαμόγελα. Ζήτησε από κάποιο μεγάλο να τα κόψει και μετά κόλλησε τα σε ξυλάκια για σουβλάκια για να φτιάξεις τις δικές σου χαμογελαστές μάσκες. Αν θέλεις να τα εκτυπώσεις, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης ή κάνε κλικ στα χαμόγελα για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τον κατσούλι τον καλικάντζαρο. Πρέπει να κάνει κάτι πολύ επικίνδυνο. Ο Γκαργολίνος, ο φοβερός γίγαντας, έκλεψε το θησαυρό του Καλικάντζαρου και τον έκρυψε στο υπόγειο λιμέρι του. Ο Κατσούλης πρέπει να τρυπώσει στο λιμέρι του Γκαργολίνου για να ξαναπάρει τον κλεμμένο θησαυρό του. Όμως ο Γκαργολίνος έχει ένα ειδικό σύστημα συναγερμού που τον ξυπνάει αν τύχει να μπει κάποιος μέσα στο λιμέρι του. Αν ο Κατσούλης αγγίξει τους τοίχους της σπηλιάς, τα κουδούνια στο λιμέρι του Γκαργολίνου θα χτυπήσουν και ο Γκαργολίνος θα κυνηγήσει και θα διώξει τον Κατσούλη. που έχει βρει Εσύ πρέπει να καθοδηγήσεις τον κατσούλη στη σπηλιά ώστε να μην αγγίξει τους τείχους να τον βοηθήσεις να μαζέψει όλο το θησαυρό και μετά να επιστρέψεις στην αρχή Εντάξει Ας ξεκινήσουμε λοιπόν Κάνε κλικ στον κατσούλι με το ποντίκι σου και οδήγησέ τον μέσα από τις στοές σε κάθε κρυμμένο μέρος του θησαυρού. Πρόσεξε όμως να μην αγγίξεις τους τείχους. Μπράβο! Βρήκε το πρώτο μέρος του θησαυρού. Τώρα οδήγησε τον κατσούλι στην επόμενη κρυψώνα με μεγάλη προσοχή. Πολύ καλή δουλειά! Συνέχισε! στρέψεις τη ちょっと Αυτό ήταν το τελευταίο μέρος του θησαυρού. Μην παίρνει όμως πολύ θάρρος γιατί αν ξυπνήσεις τον καργολίνο ο κατσούλης θα πρέπει να πετάξει ένα μέρος του θησαυρού για να ξεφύγει. Τώρα πρέπει να επιστρέψεις στην αρχή μαζί το θησαυρό. Ζήτω! Βοήθησε τον κατσούλι να ξαναπάρει όλο το θησαυρό του και να γλιτώσει από τον καργολίνο! Κάνε κλικ στον κατσούλι για να ξαναπάρεις το θησαυρό από τον καργολίνο ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα! Θέλεις να γνωρίσεις μερικά χαζούλικα τερατάκια! δεν έχουν καλούς τρόπους όπως εγώ. Αν δεν τους δώσεις την κατάληξη που θέλουν, μου τρώνουν και γκρινιάζουν. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα τερατάκια και τις σου και πάλι! Τι λες! Πάμε να βρούμε τα αγκρινιάρικα τερατάκια! Αν δεν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τις λέξεις, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας! Ή κάνε κλικ πάνω μου για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις! Αν τα πας τρομερά καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί! Αν όμως οι γνώσεις σου για τις λέξεις είναι τρομακτικές, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Αυτός είναι ο Προκόπης. Πρρρρ. Θέλει να φτιάξει τη λέξη προπέλα. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Μπράβο! Προπέλα! Προπέλα? Αυτός είναι ο θρασίβουλος! Θρρρρρ! Μπορείς να τον βοηθήσεις να φτιάξει τη λέξη θρόνος! Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρωθεί αυτή η λέξη! Θρόνος. Αυτή είναι η κρινιό. Κρ. Θέλει να φτιάξει τη λέξη κρέας. Μπορείς να βρεις τη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Σωστά! Κρέας! Κρέας! Αυτά τα κατσούθικα τέρατα μπορεί να μοιάζουν άγρια, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ χαδιάρικα. Αυτός είναι ο τρίφων. Θέλει να φτιάξει τη λέξη τρίγωνο. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρωθεί αυτή η λέξη. Τρίγωνο τρίγωνο. Αυτή είναι η φρύνη. Φρρρ. να τη βοηθήσεις να φτιάξει τη λέξη φράουλα. Μπορείς να βρεις τη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Φράουλα. Φράουλα. Αυτός είναι ο τρίφων. Θέλει να τον βοηθήσεις με τη λέξη τριφύλλι. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις αυτήν τη λέξη. Τριφύλλι. Ζήτω! Έφτιαξες έξι θεότρελες λέξεις. Επειδή τα βοήθησες με όλες αυτές τις δύσκολες λέξεις, τα τερατάκια θέλουν να σου δείξουν πόσο τρισευτυχισμένα είναι. Θρίαμβος. Τρομερό. Εξωφρενικά υπέροχο. Είσαι και το πρώτο αστέρι. Έγραψες. Ακριβώς. Τελικά είναι πολύ φιλικά αυτά τα τερατάκια! Θέλεις να φτιάξεις το κέφι σε μερικά ακόμα τερατάκια! Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στο μπάνιο! Καλώ ήρθε στο διασκεδαστικό παζλ! Κοίτα! Ένα ολοκένουργιο παζλ! ένα εκπληκτικό επιστημονικό εργαστήριο όπου γίνονται παράξενα και αξιοθαύμαστα πειράματα. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο puzzle ξέρει τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο puzzle. Ξέρει τη σωστή θέση του. Το τέριαξε πολύ σωστά. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο puzzle. Ξέρει τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Τέλεια αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο εργαστήριο για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.